ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, ο κύριος Κανάκης. Κύριε Κανάκη, καλησπέρα. Ο κύριος Κανάκης μας ακούει. Κύριε Κανάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα θέλαμε λίγο τη βοήθειά σας για αυτό το, ας μου επιτραπεί η έκφραση, θρίλερ σχετικά με τους επενδυτές. Δεν είναι θρίλερ, ίσως έγινε μία παρεξήγηση. Ίσως έγινε μία παρεξήγηση, πολύ ωραία, να το διορθώσω. Εμείς περιμένουμε, διότι όταν κάποιος φέρνει μία, κάνει μία δήλωση, έγγραφη, του να απαντάμε εμείς προφορικά και λέμε εντάξει. Αν γίνει αυτά που λέγε, είπαν, λέει το χρονόμετρο ή όχι, στέλνει μια ακόμη έγγραφη και λέει εμείς παρετούμεθα. Δεν το λέει μέσον τη λέω εγώ. Και λέω ίσως έγινε μια παρεξήγηση. Οι άνθρωποι αυτοί είπαν ότι επειδή έμαθα ότι θα γινόταν μια συνάντηση με κάποιον άλλον, όποιος, για άλλη δουλειά βέβαια, για να μας διευκολύνουν, γι' αυτό είπαν ότι αποσύρουν την δική τους πρόταση. Τέλος πάντων. Πάντως νομίζω ότι είναι μια παρεξήγηση η οποία θα λυθεί σήμερα και αύριο θα τακτοποιηθούν όλα. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Εμείς είχαμε έτοιμη και την ανακοίνωση για αύριο το πρωί, ναι, για τα ονόματα των ανθρώπων να τα πούμε. Τέλος πάντων θα περιμένουμε να δούμε. Υπάρχει δηλαδή και άλλη προσφορά εκτός όχι, από... Όχι, καμία, καμία. Μα και να υπήρχε άλλη προσφορά, αφού είπαμε τους ανθρώπους ότι εσείς θα είστε, τελείωσε. Δεν υπάρχει εμείς θέλαμε να ακούσουμε. Μπορεί να, αφού μέχρι τις 15 του μηνός δεν έστειλε κανείς την προσφορά του εγγράφως, από εκεί και πέρα μπορούμε να ακούσουμε, αλλά δεν έχουν καμία σημασία. Καταλάβατε. Κατάλαβα. Οι κύριοι Αντωνίου και Λαζαρίς πιστεύετε ότι μπορούν να πάρουν το καραβάκι και να το σηκώσουν? Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Είναι πάρα πολύ σωστοί και σε όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε ήταν βάση αυτών τα οποία θέλουμε και εμείς. Καταρχάς είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε τον ΑΟΚ. Μεγάλη δουλειά. Σήμερα μέχρι το βράδυ, πάντως αύριο εμείς θα κάνουμε... Απόψε βέβαια θα κάνουμε ανακοίνωση για όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η οποία θα λέει ότι συνεχίζεται ακόμα να στηρίζετε τον κύριο Λαζαρίδη και τον κύριο Αντωνίου. Μα δεν πάψαμε εμείς να στηρίζουμε κανένα. Λέω ότι... Είδατε καμιά δήλωση δική μας ότι πάψαμε να στηρίζουμε? Όχι. Λέω ότι φαντάζομαι ότι θα περιέχει αυτή η δήλωση. Ότι συνεχίζετε ακόμη να θέλετε τον κύριο Αντωνίου και τον κύριο Αντωνίου. Οπωσδήποτε, ναι. Μάλιστα. Έχετε κάποια πικρία που περιμένατε, μάλλον να διορθώσω την ερώτηση, περιμένατε περισσότερους επενδυτές εκτός από τα δύο αυτά άτομα? Όχι. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν οι πιο σωστοί. Έφεραν εγγράφως την πρότασή τους, τη συζητήσαμε, με αυτά που συζητήσαμε ήταν εντάξει. Και από εκεί τι πικρία να έχουμε? Καθένας το βλέπει. Όχι, για το προηγούμενο διάστημα λέω, μήπως περιμένατε περισσότερες προσφορές, περισσότερους καβαλιώτες οι οποίοι να θέλουν να βοηθήσουν το καραβάκι των ΑΟΚ? Επειδή ξέρουμε τόσα χρόνια δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα, δυστυχώς. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε μέχρι αύριο να τελειώνουμε όμορφα και καλά. Πολλοί ήταν αυτοί όμως οι οποίοι έκριναν τον ΑΟΚ από πίσω και στη δύσκολη στιγμή δεν βρέθηκαν όμως μπροστά. Λέω εγώ. Αυτοί είναι πολλοί και πάλι θα υπάρξουν. Αυτό μη σας ξυνίζει. Όποιος κάνει καλό στην καβάλα ακούει από πίσω, να το ξέρετε.